Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα σύντομο βίντεο για να σας ενημερώσω όσους βρίσκεστε στην Κύπρο για ένα εξαιρετικό event που θα γίνει μεθαύριο, την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, η ώρα 8 το βράδυ, στη Λευκωσία, στο Arthos Cultural and Research House, στο Arthos, το Arthos το οποίο βρίσκεται στους Αγίους Ομολογητές, όπου η αγαπημένη μας Μαριάννα Παφίτη, ακτιβίστρια και πολλά άλλα, η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη, θα μιλήσει βιωματικά για 20 χρόνια για τα οποία συζεί και πορεύεται μαζί με την πολλαπλή σκλήρυνση. Έχουμε τη Μαριάννα στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μιλήσει για αυτό που θα γίνει την Παρασκευή. Μαριάννα μου, χαίρετε. Καλημέρα, Θέκλα μου. Καλημέρα. Είναι μια δύσκολη μέρα για τη Μαριάννα σήμερα, όπως και για πολύ κόσμο. Έχει πολύ ζέστη, έχει πολλές δουλειές να κάνει, έτσι δεν μπορούσε να βγει με κάμερα. Βγαίνει όμως με φωνή και σε έχουμε εδώ, Μαριάννα, και έχουμε την εικόνα σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη στήριξη εξ αρχής, Θέκλα. Πρέπει να τα λέμε αυτά. Τάξη. Να λέμε. Αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα μου εξ αρχής, χωρίς να σκεφτεί εάν του κάνει καλό ή κακό στην εικόνα του το συγκεκριμένο θέμα. Η εικόνα μας, η κοινωνική Μαριάννα, επηρεάζεται από διάφορα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία εμείς εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, που είναι ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, προσπαθούμε να τα καταπολεμήσουμε και να τα εξαλείψουμε. Οπότε, εντός εισαγωγικών, μας κάνει καλό να μην πηγαίνει καλά η εικόνα μας, αν με πιάνεις. Ας κουνήσουμε και λίγο τα νερά. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, έχω αποφασίσει λοιπόν ότι στα γενέθλια μου φέτος. Πότε είναι τα γενέθλια σου, Μαριάννα μου? 24 του Ιουνίου. Α, είναι τα γενέθλια σου μεθαύριο. Να ζήσεις προκαταβολικά με όλη μας την αγάπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θέκλα μου. Επειδή εγώ δεν ήμουνα ποτέ παιδί που γιόρταζε γενέθλια, ούτε ενήλικας, τα απεχθανό μου. Πλέον τα αγαπώ. Και επειδή τα αγαπώ, πλέον κάνω αυτό το πράγμα. Αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από τις λέξεις κρύβεται και το θέμα του κατά πόσον αγαπούσα ή αγαπώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, τώρα τον αγαπώ και θέλω να μοιραστώ αυτό το ταξίδι, μια 20ετία, Θέκλα, με πολλαπλή σκλήρυνση, το οποίο είναι ένα ταξίδι τόσο δεδαλώδες, πραγματικά τόσο περίπλοκον, τόσο γεμάτο φως και σκοτάδι. Δηλαδή ταυτόχρονα στην πορεία αυτή συνυπήρχαν τα δύο. Θα ήθελα να το μοιραστώ περισσότερο ως δώρο προς εμένα. Τώρα, εάν ο ακροατής ή ο θεατής προσλάβει κάποια μηνύματα, αυτόν εξαρτάται από τη δική του ερμηνευτική στάση, τον όσο λέω. Αλλά νομίζω είναι περισσότερο για μένα που θέλω να κάνω αυτή την βιωματική διάλεξη. Και καλά κάνεις, Μαριάννα μου. Επειδή έχω παρακολουθήσει και άλλα έργα σου, η Μαριάννα ασχολείται ενεργά και με τη συγγραφή και με το θέατρο, αλλά και με θεατρικούς μονολόγους. Έχουμε παρακολουθήσει και άλλες φορές και έχουμε ανεβάσει και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube. Και εδώ θέλω να σας πω, για όσους είστε στο κανάλι και είστε από την Ελλάδα, γιατί έχει πολύ κόσμο που θα ήθελε να έρθει η Μαριάννα, αλλά δεν μπορεί λόγω του ότι είναι σε άλλη χώρα η εκδήλωση, ότι όταν τελειώσει η εκδήλωση και όταν ετοιμαστεί η βιντεοσκόπηση, θα την ανεβάσω και στο κανάλι μας, γιατί θέλουμε να μάθουμε για αυτά τα 20 χρόνια, αυτό το ταξίδι που έχεις με την πολλαπλή σκλήρυνση, που ο κόσμος συνήθως το γνωρίζει με τον όρο κατά πλάκα σκλήρυνση, την ασθένεια αυτή, αυτό το αυτοάνωσο νόσημα το οποίο προσπαθεί να σε καθυλώσει, δεν σε καθύλωσε, προσπαθεί. Ακόμη όχι. Προσπαθεί. Προσπαθεί και αντιστέκεσαι στεναρά και αγωνίζεσαι στεναρά, όχι μόνο για τα δικά σου δικαιώματα ως ως μιας γυναίκας η οποία είναι ασθενής με πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά και για τα δικαιώματα όλων των ασθενών και όχι μόνο. Έχω την υποψία, Θέκλα, ότι αν αφορούσε μόνο τα δικά μου δικαιώματα, δεν θα είχα τη δύναμη που είχα στο παρελθόν για να τα διεκδικήσω.
Δηλαδή, μιλάμε για διεκδικήσεις χρόνων και χρόνων, για απίστευτες καταστάσεις που έζησα την περίοδο των διεκδικήσεων και θα συνεχίσω και θα ζήσω και το ξέρω, αλλά τώρα είμαι προετοιμασμένη για όλα εκείνα που δεν ήξερα τότε. Το γεγονός ότι δεν αφορά εμένα μόνο και ότι αφορά ένα σύνολο ανθρώπων, εμένα μου δίνει τη δύναμη να μπορώ να προβαίνω σε τέτοιου τύπου διεκδικήσεις και διαμαρτυρίες, αν θέλεις. Αυτό που ήθελα... Κοιτάξτε, αυτό που θα γίνει την Παρασκευή όμως δεν είναι απλώς διεκδίκηση και διαμαρτυρία. Είναι και ένα καλλιτεχνικό γεγονός και ένα καλλιτεχνικό δρόμενο. Ωραία. Να πω λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, ναι, πρώτα η συγκεκριμένη εκδήλωση θα μεταδίδεται σε όλα τα social της Νεόφυτος. Δηλαδή θα υπάρχει προβολή στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram της Νεόφυτος. Η κινηματογράφηση θα χρησιμοποιηθεί μετά, γιατί υπάρχει διαφορά στην ποιότητα της λήψης. Οπότε θα έχουμε πιο καλή εικόνα με την κινηματογράφηση. Αυτό που θέλω λοιπόν να τονίσω είναι ότι το θέατρο της αναπηρίας, αυτό που εισήγαγε η Νεόφυτος στην Κύπρο, ναι, γιατί πρόκειται για ένα θέατρο το οποίο ανεβάζει στη σκηνή ανθρώπους με αναπηρία και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα ήμουν μόνο εγώ, αλλά αυτή την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε το καινούριο μας αστέρι. Είμαι πάρα πολύ περήφανη, νίκησε, αγαπώ πολύ έναν κορίτσι με εγκεφαλική παράλυση, το οποίο είναι υπερταλαντούχο. Είναι φως. Και αυτό το κορίτσι θα συμπράξουμε μαζί αυτήν την Παρασκευή σε τρεις ιστορίες από τις ιστορίες της αναπηρίας που είχες δει. Και θα ενημερώσουμε ότι η Νίκη εφ' εξής στα έργα μας θα είναι στην ομάδα και θα πρωταγωνιστήσει και σε ένα καινούριο πολύ μεγάλο έργο η ίδια. Μάλιστα, μα τι ωραία. Οπότε, δεν θα μπορούσε να ήταν μόνο. Ας θυμίσουμε σε όσους το γνωρίζουν ή να γνωστοποιήσουμε σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι η Μαριάννα Παφίτη, η δόκτωρ Μαριάννα Παφίτη πρωτοστάτησε στην ίδρυση της πολιτιστικής οργάνωσης Νεόφυτος, η οποία είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό της αναπηρίας. Έχουμε κάνει και βίντεο στο κανάλι μας εδώ άλλη φορά για την Νεόφυτος. Ψάχνοντας με το όνομα Μαριάννα Παφίτη και το όνομα του καναλιού μας, μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο. Μαριάννα μου, σου εύχομαι χρόνια σου πολλά. Να είσαι ακμαία ζωντανή και διεκδικητική για πολλά πολλά χρόνια. Εύχομαι να πάει πολύ καλά η εκδήλωση την Παρασκευή. Όσοι είστε στη Λευκωσία, μην το χάσετε. Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, δηλαδή μεθαύριο, γιατί σήμερα είναι Τετάρτη που γυρίζουμε το βίντεο αυτό, η ώρα 8 στο Άρτος, στους Αγίους Ομολογητές. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω τις πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να προκρατήσει τη θέση, διότι είναι περιορισμένες οι θέσεις. Η είσοδος είναι δωρεάν, αλλά είναι περιορισμένες οι θέσεις για να μπορέσετε να απολαύσετε το ταξίδι. 20 χρόνια με πολλαπλή σκλήρυνση με τη δόκτωρα Μαριάννα Παφίτη. Πολύ καλή επιτυχία, Μαριάννα μου, και χρόνια σου πολλά. Σ' αγαπώ και το λέω από τώρα ότι ετοιμάζουμε σύντομα ένα νέο βίντεο με τη Μαριάννα που θα ταράξει πολύ τα λιμνάζοντα. Είδα τα με θέμα έτσι. Καυτό! Σε ευχαριστώ ολόψυχα. Χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο και σε εσέναν ειδικά, Δέκλα μου, που σε αγαπώ, αγαπώ πάρα πολύ. Μαριάννα. Γεια σου. Γεια σου. Θα τα πούμε την Παρασκευή στις 8. Έγινε. Αντίο. Yeah.